pod.gr Αγαπώ πολύ τη θαλασσα mm -hmm. και μένω και πολύ κοντά στη θάλασσα. Δηλαδή το βράδυ σε ηρεμία έχεις αυτόν τον ήχο της θάλασσας. Το οποίο είναι καταπληκτικό, ναι. το κυματάκι. Ναι, ναι, ναι. Σε ηρεμή στο μυαλό και κοιμάσαι και, και τέλεια στο σπίτι ναι, σου. Ναι, ναι. Γεια σας. Είμαι η Μπέτη Μαγκύρα και ακούτε το podcast «Τα παιδιά της Θράκης». Ένα podcast για τη δύναμη και την ομορφιά της Θράκης μέσα από ένα παιχνίδι πατριδογνωσίας με τις απόψει και τις αναμνήσεις ανθρώπων που γεννήθηκαν στη Θράκη. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας κάνουμε μια στάση στην Αλεξανδρούπολη και συναντάμε μια σπουδαία αθλήτρια, την υπτάμενη Θρακιώτισσα όπως την αποκαλούν την πηγή Δεβετζή. Πηγή, καλώ ήλθε. Καλώ σα βρήκα. Το υπτάμενοι θρακιώτησαν να φανταστώ ότι προέρχεται από τι επιδόσει σου στο άλμα ει τριπλούν. Ακριβώ. Και υπτάμενη και καγκουρό με λέγανε παλιά. Αλήθεια. Για... Ναι, αλλά τρέργαζε πολύ υπτάμενη θρακιώτισσα Ναι, Μωρή, γιατί το καγκουρό. Πηδάει βέβαια και το καγκουρό πολύ μακριά. Κάνει τρία. <laughs> 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 γι' αυτό, τριπλούν. Ήταν ένα άθλημα που παλιά δεν συνηθίζανε να το διαλέγουν οι γυναίκε. Έτσι δεν είναι. Βλέπαμε mm. περισσότερου άντρε. Εγώ το τριπλούν το έμαθα από την τηλεόραση όταν ο πατέρα μου, επειδή ήταν, ήταν αθλητή του Άλματο ε, Ισμίκο, mm -hmm. με έβαζε να παρακολουθώ αγώνε πάντα, γιατί του άρεσε πάρα πολύ ο και ήθελε τα παιδιά του να γίνουν αθλητέ. Mm -hmm. Οπότε εγώ το έμαθα από εκεί και διάλεξα το πιο δύσκολο. Αν το σκεφτεί, είναι από τα πιο δύσκολα το Άλμα Τριπλούν και επίση και το Άλμα Επικοντό. Ναι. Mm -hmm. Επειδή έχει το ύψο και πρέπει με το κοντάρι να φτάσει ναι, ναι, ναι. ψηλά, όπω και το δικό μα που είναι τρία βήματα, που είναι πάρα πολύ εύκολο να τραυματιστεί. Φαντάζομαι ότι αν κάνει τα τρία, οι επιβαρύνσει του σώματο είναι, λέει, επί δέκα φορέ το βάρο σου. Οπότε είναι τόσο επικίνδυνο, ώστε να πάθει πολύ εύκολα τραυματισμό, αν δεν το ξέρει το άθλημα. Ουσιαστικά, λοιπόν, εγώ έμαθα το άθλημα τριπλώ από την τηλεόραση από του αγώνε από του άντρε. Ναι, αλλά είχε και μια εξοικείωση με τον αθλητισμό, μάλλον λόγω του πατέρα σου, έτσι δεν είναι. Και λόγω του και πατέρα μου και γιατί από 4 χρονών μέχρι τα 14 έκανα ενόργανη γυμναστική. Και μετά ξεκίνησα να κάνω άλματα, α πούμε. Πώ και δεν ακολούθησε το δρόμο τη ενόργανη. Ε, υπάρχει όριο ηλικία, υπήρχε μάλλον τότε τώρα και πιο μεγάλα παιδιά ναι. κάνουν ενόργανη. Και κάποια στιγμή είχε φτάσει, είχε κάνει τον κύκλο το αυτό το αγώνισμα. Και έψαχνα να βρω τι άλλο θα κάνω στη ζωή μου σε σχέση με τον αθλητισμό. Εσύ μεγάλωσε, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη, ναι. Πόσο δύσκολο είναι, λοιπόν, για ένα παιδάκι που γεννιέται εκεί να ε, ακολουθήσει το δρόμο το, του πρωταθλητή, να πούμε, να κάνει πρωταθλητισμό. Σε μια, σε μια πόλη. επαρχιακή πόλη ουσιαστικά. Ας, ε, στο ξεκίνημα. Ναι. Ε, ε, Γενικά η Αλεξανδρούπολη και όπως ξέρεις και εσύ που είσαι από τη Θράκη mm -hmm. στη Θράκη, τα παιδιά αθλούνται πάρα πολύ. Και παλαιότερα και τώρα. Mm -hmm. Θα δεις δηλαδή, αν κάνεις μία βόλτα, ότι τρέ... κάποιο θα τρέξει, κάποιο θα κάνει ποδήλατο, τα γήπεδα θα είναι γεμάτα. Και ήμουν πολύ τυχερή που μεγάλωσα σε αυτή την πόλη, που ασχολιόταν σαν με τον αθλητισμό πολλοί κόσμος Και έτσι ήταν και κίνητρο τη οικογένεια, α πούμε, για να ακολουθήσω εγώ τον αθλητισμό. Όχι τον πρωταθλητισμό, τον αθλητισμό γιατί ναι. δεν ξέρει πώ θα... θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ε, δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο στην επαρχία να κάνεις αθλητισμό, γιατί είναι και όλα κοντά. Όχι, για πρωταθλητισμό μιλάω. Να ζει, α πούμε, εσύ στην Αλεξανδρούπολη και να μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Δεν ήταν τόσο εύκολο τα Αυτό, πράγματα. Ναι, δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα. Γιατί δεν είχαμε όλε τι υποδομέ. Ακριβώ. Και με την εξέλιξη, τέλο πάντων, των, του αθλήματο, κάποια στιγμή μπήκα στην εθνική ομάδα και με κάλεσε η εθνική ομάδα, αν θέλω, να κατέβω στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Εγώ διάλεξα να κατέβω στην Αθήνα, που υπήρχαν. Όχι ότι στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχαν, αλλά έτυχε τώρα να βρω κάποιο προπονητή εκεί που να ενδιαφερθεί για μένα. Και έτσι κατέληξα να είμαι στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Αθήνα και να κάνω αθλητισμό και έτσι εξελίχθηκα κιόλα. Πόσο χρόνο κατέβηκε στην Αθήνα, 18 χρονών, μόλι τελείωσα το σχολείο. Ε, πήρα την απόφαση, το συζήτησα με του γονεί. Η μαμά δεν ήθελε. Λέει η κορίτσι τώρα <laughs> από την επαρχία να βάλει στην Αθήνα. Ο μπαμπά μου ήταν αυτό που με έσπρωξε. Ουσιαστικά του το χρωστάω πάρα πολλά από εκεί πάνω που μας βλέπει τώρα, να είναι καλά όπου και αν είναι. Του χρωστάω πάρα πολλά. Αν τώρα κάνεις ένα flashback και δεις τη ζωή σου απ' έξω, βγεις εκτός, έχεις κάνει προπονήσεις, έχει στερηθεί πράγματα, έχει πάει σε Ολυμπιακούς αγώνες, έχεις κάνει νίκες, έχει κάνει ήτες, πίκρες, χαρές, δηλαδή έζησες τα πάντα. Μέσα από τον ναι, αθλητισμό. Πραγματεί. Δηλαδή, τον κύκλο πιστεύω τον έζησε ολόκληρο. Το αθλητισμού, του ναι. αθλητισμού. Ναι. Αν τώρα το δει απ' έξω, τι θα έλεγε ότι κοστίζει αυτή η διαδρομή. Τι κερδίζεις και τι χάνεις μέσα από το... Μπορεί τον... να χάνεις και περισσότερα πράγματα από αυτά που κερδίζεις, όμως η δόξα και ότι έκανα περήφανη τη χώρα μου και τους δικούς μου ανθρώπους που με πιστέψανε αυτό σβήνει όλα τα τις πίκρες ας πούμε θα πω εγώ γιατί Περισσότερε είναι οι πίκρες παρά οι νίκε. Απλά ναι. μία νίκη επισκιάζει τι πίκρες Ναι, ναι, ναι. Με μία νίκη ξεχνά Με μία, νίκησο, μία νίκη ξεχνά όλα. Έτσι, ότι... έτσι είναι. Την κούραση και την πίκρα. Σίγουρα και για να φτάσει στο υψηλότερο βάθρο πρέπει να κοπιάσει και να κλάψει, να, να πονέσει. Και όλα αυτά για να ζήσει τη νίκη. Και να πούμε ότι υπάρχουν και πολλά παιδιά που μπορεί ας πούμε, να κάνουν πρωταθλητισμό και, και να, ναι, να μην φτάσουν ποτέ. 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 Ναι. πρέπει να είσαι και λίγο τυχερό νομίζω. Παίζει και ρόλο και η τύχη. Βέβαια, χωρί προπόνηση δεν γίνεται τίποτα. Σίγουρα. Έχω κάνει ατελείωτε ώρε προπόνηση, δεν μπορώ να τι μετρήσω. Άρα στερήθηκε σαν κορίτσι την εφηβεία, τι εξόδου που ναι, άλλα ναι, κορίτσια α πούμε μπορεί μετά το ηλικίο που, που βγαίνουμε πια όλε, ξαμπολιόμαστε στα μπαρ, χορεύουμε. Εγώ βγήκα μετά τα 34. <laughs> <laughs> τα έκανα, τα έζησα αυτά. <laughs> Αλλά όχι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα στερήθηκα σίγουρα. Όμως ήταν η επιλογή μου. Ναι. Και σεβάστηκα την επιλογή μου. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή ξαναγύρισε στην Αλεξανδρούπολη για να συνεχίσει τι σπουδέ σου, έτσι δεν είναι. Ήταν περίεργο αυτό. Ε, είχε αρρωστήσει ο πατέρα μου mm -hmm. και έπρεπε να ανέβω στην Αλεξανδρούπολη να τον ζήσω όσο μπορούσα, γιατί έφυγε τελικά. Ε, οπότε αποφάσισα να πάω στην πατρίδα και να ζήσω τον μπαμπά κάθε μέρα. Δηλαδή να, ζήσω, να μείνω και στη μαμά μου, όχι στο mm -hmm. σπίτι μου. Και μ, κάποια στιγμή. Έφυγε ο πατέρα, αλλά δεν πίστευε ποτέ ότι επειδή ήμουν ένα πολύ άσχολο παιδί και με τι προπονήσει, αλλά και γενικά έκανα πάντα πράγματα, δεν είμαι παιδί που θα κάτσω σε ένα mm -hmm. μέρο. Ε, μου έλεγε Σιγά-Μην τελειώσει εσύ τα τεφά. Είχα περάσει από το 2004 εγώ στα τεφά, αλλά δεν προλάβανα ποτέ. Λόγω ε, του, λογικό. Του, τον, του αθλητισμού και επειδή φεύγαμε και προετοιμασίε από εδώ και από εκεί. Οπότε κάποια στιγμή φεύγει ο μπαμπά και ε, ε, επειδή έπρεπε να κάζω και με τη μαμά και με τον αδερφό μου, ε, λέω Θα πάω να τελειώσω τα τεφά. Λέω θα κάνω το Αυτό όνειρο του μπαμπά πραγματικότητα. Πολύ κουράγιο έτσι. Πολύ γιατί κουράγιο δεν είσαι γιατί ήμουν 17 και 7 χρονών και γιατί όταν είσαι μικρό και φοιτητή, ζει άλλη ζωή. Τώρα εγώ είχα γίνει και, με του καθηγητέ. Έχει ολοκληρώσει και τον κύκλο σου ω αθλήτρια. Έχει τελειώσει, είχε δηλαδή. Είχε τελειώσει ο αθλητισμό. Ναι, το 2010 σταμάτησα να αγωνίζομαι. Οπότε λέω στη μαμά, θα κάτσω εδώ μέχρι να τελειώσω τα τεφά μου. Λέει περίεργο μου φαίνεται. Ναι. Αλλά οκ, okay, προσπάθησε το, μου φαίνονταν βουνό. Αλλά λέω τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Εδώ πέραμε τόσα μετάλλα. Ένα πτυχίο δεν μπορούμε Αν να το κάνουμε. Είχα πάρει και ένα πτυχίο τη φυσικοθεραπεία όταν ήμουν στην Αθήνα. Σπούδασα και εδώ φυσικοθεραπεία. Και λέω ότι δεν γίνεται ένα αθλητή. Πρωταθλητής να μην έχει ένα πτυχίο ε, Τεφά ε, Οπότε ξεκίνησα ε, Εντάξει Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στα διαβάσματα Δεν με βοήθησαν οι καθηγητές Η σχολή της Κομοτηνής γιατί πηγαίνω Ερχόμουν κάθε μέρα με το αυτοκίνητό Αλεξανδρόπολη Κομοτηνή βεβαίω. Είναι περίπου 65 χιλιόμετρα ε, Από τι 8 το πρωί έως τι 8 η ώρα Το βράδυ ήμουν στο πανεπιστήμιο Και μάλιστα πήρα και το βραβείο επιμελού φοιτήτρια Ολυμπιονίκη. Έλα, ρε, σύ, πήγη, Σε δύο χρόνια τελείωσα τη σχολή. Ε, είναι τέσσερα χρόνια, αλλά εγώ τα, τα μάζεψα, α πούμε. Πέρασα πιο γρήγορα τα μαθήματα, αλλά ήμουνα. Στι παρακολουθήσει ήμουν εκεί. Δεν έκανα ούτε Ή... μία κοπάνα. Να σου πω, πώ αντιμετώπιζαν οι συμφοιτητέ σου Δηλαδή, ξαφνικά ήταν την πηγή δεβενζή να μπει μέσα στο... στα τεφά και να παρακολουθεί μαθήματα. Δηλαδή δεν ήταν κάπω για αυτό. Ήταν κάπω. Και μάλιστα νομίζαν yeah. ότι επειδή είμαι Ολυμπιονίκη, ότι τα ξέρω όλα απ' έξω. <laughs> και ερχόν, προσπαθούσαν να κάτσουν μαζί μου για να πάρουν yeah. καμιά απάντηση. Yeah. Αλλά δεν διαβάσει. Δεν τα ξέρω. Ξέρω το αθλημά μου κυρίω yeah. και το στίβο, τα αθλήματα του στίβου. Τα υπόλοιπα αθλήματα που είναι πάρα πολλά δεν τα ήξερα, πρέπει να κάτσω να διαβάσω κάποιε λεπτομέρειες για να γράψω Εβέθεν. το διαγώνισμα αλλά είχα πολύ καλή συνεργασία με τους καθηγητές μου οι οποίοι στα αθλήματα του Στίβου όσα ήξερα, κυρίως τα άλματα που ξέρω εγώ με βάζαμε εγώ να διδάσκω τους φοιτητές και τώρα με συναντάνε κάποιε φορέ κάποιοι συμφοιτητέ μου παντού σε όλη την Ελλάδα και μου λένε, ήμασταν κάποτε συμφοιτητέ. Πού Συμφ... να θυμάμαι τώρα με τόσο κόσμο. Συμφοιτητέ και μαθητέ. ναι. <laughs> Λέω <Λού>, αλήθεια. Γιατί <laughs> <laughs> <Λέβαια, laughs> <Λέβαια. Λέβαια, laughs> και μαθήτρια και δασκάλα. Ακριβώ, ναι. Και μου λέγανε ήταν το τμήμα που ήμασταν μαζί. Το μόνο τμήμα που έμαθε σωστά να πηδάει τριπλούν. <laughs> δηλαδή, όλα τα παιδιά μάθανε. Και χάρηκα πάρα πολύ έτσι, που βοήθησα και εγώ από, Έχι... από την πλευρά μου. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου να διδάξει. Έχω διδάξει στο παρελθόν ε, αθλητές, μια κοπελίτσα που έκανε άλμα τριπλήν από την Αλεξανδρούπολη που είναι και αυτή και ένα αγόρι συμφοιτητή μου. Τους έφτασα μέχρι την Εθνική Ομάδα, απλά λίγο η Ομοσπονδία μάλλον δεν ήθελε να μας στηρίξει τους παλιούς αθλητές και Ολυμπιονίκες, οπότε δεν μου δώσανε το κίνητρο ώστε να συνεχίσω με αυτά τα παιδιά. Και έτσι τα μοίρασε σε άλλου προπονητέ. Όντω, νομίζω ότι μια καλή απασχόληση για αυτού που σταματάνε τον πρωταθλητισμό και ναι. σα ίσα όταν έχετε πάρει τόσα μετάλλια και είστε πρότυπα αθλητών, θα έπρεπε νομίζω η Ομοσπονδία δεν να σα βάζει σε θέσει ώστε να παροτρύνετε, να προπονείτε άλλα παιδιά. Εγώ δεν έχω καθόλου καλέ σχέσει με την Ομοσπονδία μου, γιατί δεν με στήριξαν όταν έπρεπε να με στηρίξουν. Ενώ του ένιωθαν σαν οικογένεια. Και αυτό που βλέπω είναι ότι αν δεν κάνει αυτό που θέλουν δυστυχώ. Σε πετάνε απ' έξω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν πετάξανε μόνο εμένα απ' έξω. Πετάξανε και άλλου αθλητέ και αθλητέ τη Θράκη που ασχολήθηκαν και βγάλανε ταλέντα. Άμα όμω δεν γίνει να βοηθήσουμε εμεί που έχουμε την εμπειρία να βγάλουμε ταλέντα και να, να σπρώξουμε τα παιδιά με όλη αυτή την εμπειρία μας να, να αγωνιστούν και να φτάσουν υψηλά, πώ θα γίνει, πώ θα βγάλουμε αθλητέ. Εγώ εύχομαι τα παιδιά να κάνουν αθλητισμό όσα μπορούν να εξελιχθούν και να πάνε παραπέρα, να πάνε με την στήριξη της οικογένειας, γιατί γίνονται και πολλά και με όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα που έχουμε ακούσει, mm -hmm. Θα πρέπει η οικογένεια για μένα να είναι δίπλα στο παιδί. Ναι. Γιατί ποτέ δεν ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει ακριβώ αυτό. Ναι, ειδικά τώρα μετά την Μπεκατόρου βγήκανε πάρα πολλά πράγματα ακριβώς. στη φόρα. Ακριβώς. Που μπορεί οι παιδιά να ντρεπόντουσαν να μιλήσουν γι' αυτό. Αλλά νομίζω. Και καλώ και... έγινε κιόλα Πολύ... Εννοείται, δεν το συζητώ. Καλώ έγινε, να προσπαθήσει. να καθαρίσουν τα πράγματα να καθαρίσουν σε όλου του χώρου. Και να προσέχει και καθένα τι πάει να κάνει. Σωστά. Γιατί στην τρυφερή ηλικία, στο τρυφερή ηλικίε τα παιδιά είναι πολύ μεγάλο τραύμα αυτό. Και πόσο μάλλον το συνδυάζεται και με ένα. Ε, καλό. Δηλαδή, πα να κάνει κάτι καλό, να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και να βάλει το παιδί σου στον αθλητισμό και να γίνεται και το κακό παράλληλα. Έτσι. Ε, Επιστρέφοντα τώρα στην Αλεξανδρούπολη. Πώ ένιωσε όταν πήγε να ξαναμείνει εκεί, Έφυγε λοιπόν από την Αθήνα, όντα η πηγή Δεβεντζή, Ολυμπιονίκη και ξαφνικά πα πίσω στην επαρχία, στην πόλη που μεγαλώνει. Μ' αρέσει πολύ. Σ' αρέσει, Ναι, ε? μ' αρέσει. Θα δηλαδή, αν είχα, να μείνεις... είχα, οικογένεια, αν είχα οικογένεια, θα μπορούσα πολύ εύκολα να μείνω, ναι. Ναι. Θέλω. Δεν θα σου λείπει εδώ το θεαθήνε που Εντάξει, λέμε. Εντάξει, κοίταξε, τα, τα ζήσαμε αυτά. Κάποια στιγμή τελειώνουν. Ναι. οι φιλίε αυτέ που έχουμε δημιουργήσει εδώ. Θα κρατήσουν για πάντα φαντάζομαι με κάποιους ανθρώπους που έχουμε έρθει πιο κοντά αλλά μου αρέσει και η πόλη μου πάρα πολύ και γενικά μου αρέσει η Θράκη μου αρέσει... περνάω πολύ ωραία όταν πηγαίνω γιατί έχω και φίλους και από το σχολείο και κάποιους φίλους που δημιούργησα μετά περνάω φανταστικά Όταν ήρθες εδώ 18 χρονών τι σου λείπε περισσότερο από την πόλη σου ε, Μου λείπε <laughs> ε, επειδή και εκεί πέρα είχα δύσκολου ρυθμού, σχολείο, αγγλικά, προπόνηση πρωί-απόγευμα, σκονόμουν το πρωί. Είχα, δεν, δεν, ξεκουραζόμουν ποτέ. Μου λείπει η μαμά μου. Πάρα πολύ, ο αδερφό μου, έτσι πω είχαμε μεγαλώσει μαζί, τα φαγητά τη ε, μαμά. Είχα κάνει και λίγο κακή διατροφή στην αρχή και είχα πάρει κάποια κιλά και δεν ήξερα αν μπορούσα να συνεχίσω τον αθλητισμό. Είχα και αυτό το bullying, είχα φάει και αυτό το μπούλινγκ ότι είσαι χοντρούλα και που πα να αγωνιστεί. Ε, Μετά το έβαλα στο μυαλό μου, δεν με έπαιρνε κανένα προπονητή. Έχω περάσει πολλέ στεναχώρε. Μετά είχα πάρει τον μπαμπά μου τηλέφωνο, του λέω δεν με θέλει κανένα προπονητή. Θα γυρίσω πίσω, του λέω. Μου λέει θα κάτσει εκεί θα έρθω να σε προπονήσω εγώ. Σε πιστεύω. Ήταν αυτό που με πίστευε, με πίστευε, πάρα πολύ ο παμπά. Είδε αν δεν είχε τον μπαμπά μου. Είναι... Δεν είχε. Δεν ναι, μπορεί να τα είχα παρατήσει. Αλλά ήμουνα και παιδί που ήθελα. Α πούμε αυτό που λέω σε όλα τα παιδιά και τώρα που πηγαίνω σε σχολεία και τα επισκέπτομαι τα παιδάκια και του δίνω κάποιε συμβουλέ. Λέω να φτάσετε να προσπαθήσετε για τον όνειρό σα μέχρι το τέρμα. Γιατί αν δεν προσπαθήσετε, θα φτάσετε κάποια στιγμή και θα λέτε δεν θα ήξερα πού θα μπορούσα να φτάσω. Ναι, ναι. Θα μείνει πάντα με την απορία. Με την απορία. Πού θα είχα φτάσει. Οπότε εγώ νομίζω ότι το έφτασα το όνειρο και ότι μπορεί και να το ξεπέρασα. Εννοείται, <laughs> όχι νομίζω, σίγουρα. Αλλά λέω, κοίτα να δει ότι όσο δυνατό άνθρωπο κι αν είσαι, όσο πείσμα κι αν είσαι, γιατί εσύ έχει και πείσμα, είσαι πολύ δυνατή. Στον αθλητισμό στον... έχω πείσμα, σε άλλα πράγματα δεν <laughs> έχω. Ναι. <laughs> Παρ' αυτά όμω, πίστεψε σε αυτό σου, Πάντα όμως υπάρχουν στιγμές δύσκολε που μπορεί να σε πάρει από κάτω, να πει θα παρατά, όπω συνέβη σε σένα, α πούμε. Κατέβηκε ναι. μια τόσο προσωπικού αθλήτη. Μα τότε να την διώξει και από την Ομοσπονδία πάλι. Και ξαφνικά, α με κάποια κιλά που πήρε δεν σε θέλανε οι προπονητέ. Ήταν ναι. τρομερό. Ναι, Για φαντάζω, α πούμε, να, να μην είχε τον πατέρα σου τότε να σου δώσει αυτό το push που χρειαζόσουν αυτή την όθηση ναι. και το κίνητρο. Και μπορεί, α πούμε, τώρα να μείνουν στην Ολυμπιονίκη. Ναι, δεν μπορεί, ναι, ναι, δεν, δεν, δεν το ξέρει αυτό. Αυτό μπορεί να... Γι' αυτό η οικογένεια ε, παίζει σημαντικό ρόλο. Το, στον το πιο σημαντικό νομίζω. Ε, τώρα υπήρχε ένα πρόεδρο τη Ομοσπονδία του ΣΕΓΑ, πέθανε ω συγχωρημένο κι αυτό, να είναι καλά. Και είχε πει, ε, Δεν κάνει, λέει, παίζει να πάει σπίτι, να πλύνει κανένα πιάτο. Δεν κάνει για αθλήτρια. Πό, πό. Και το ακούω εγώ. Ή, ήταν ανοιχτή ακρόαση. Είχα πάει τότε στον Υπουργό Αθλητισμού για να του ζητήσω. Γιατί με είχαν διώξει από του ξενώνε. Ναι, και είχα πάει στον Υπουργό Αθλητισμού μαζί με τον νομάρχη τότε τη Αλεξανδρούπολη. Και λέει την πιστεύω λέει, αυτή την κοπέλα και ο υπουργό τότε αθλητισμού πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και λέει έχουμε ένα κορίτσι λέει από την Αλεξανδρούπολη την πηγή της να, να τη βοηθήσουμε. Α δεν κάνει λέει αυτή, λέει πάει σπίτι να πίνει κανένα πιάτο στο χωριό να γυρίσει πίσω. Και μόλι τα ακούω εγώ, γιατί ήταν ανοιχτή, και χτυπάω το χέρι μου στο τραπέζι, τότε στον Υπουργό. Σε Και λέω: Εγώ θα γίνω πρωταθλήτρια, λέω. Και σηκώνω και φεύγω. Είχα τσαμπουκά. Από μικρή είχα τσαμπουκά. Πείσμα, Γιατί δεν πιστεύω, Δηλαδή δεν το έβαλε κάτω. Στη ζωή μου δεν είμαι έτσι όμω. Ναι. Καμία σχέση. Μέρα με τη νύχτα. Πώς γίνεται αυτός Στο να ξέρω. σου βγαίνει... Δεν ξέρω. Στη ζωή μου είμαι ευαίσθητη, λυπάμαι, θέλω... Δηλαδή, καμία σχέση. Δεν βάζω πείσμα. Ακόμα και ο άλλος να μου κάνει κάτι, Ή... θα του δώσω δεύτερη ευκαιρία. Ξέρεις τι, ίσως γιατί είσαι γεννημένη η αθλήτρια και οι αθλητές, όταν Δεν φεύγουν ξέρω. από αυτό το δρόμο... Τον αθλητικό, να το πούμε ναι. έτσι, μπορεί να νιώθουν έξω από τα νερά του. Οπότε να μην ξέρει πώ να διαχειριστεί μια κατάσταση που είναι εκτό αθλητισμού. Το έχω δει και σε άλλου χώρου. Μπορεί, ανθρώπους. γιατί έχω μείνει και πίσω σε πολλά πράγματα. Δεν έχω κάνει οικογένεια, παιδιά. Θα ναι. θα, τα αγαπάω τα παιδιά πάρα πολύ. Θα ήθελα, αν προλάβω να κάνω. Γιατί όχι. Τώρα ναι. όλα γίνονται. Τώρα όλα γίνονται. Άμα το πιστεύουμε και το θέλουμε, πε. Αν λοιπόν ξαναπάμε πίσω στα πρώτα χρόνια, θέλω να μου πει εικόνε, γεύσει και ήχου που σου έρχονται στο μυαλό από την Αλεξανδρούπολη. Όταν ακούς το ναι, Αλεξανδρούπολη. Ναι. Καταρχήν η γειτονιά μου. Ε, πολλά παιδάκια που παίζαμε τζαμί. Ναι, το με, τζαμί. Το, το τζαμί Το, το νιβάσα, ε, βέβαια, με τα τουβλάκια. Τζαμί με τα τουβλάκια, μιλάκια. Να πούμε ότι το τζαμί ήταν τούβλα, κεραμίδια. Κεραμίδια που τα βάζαμε το ένα πάνω στο άλλο. Το βάζαμε το ένα πάνω στο άλλο και το λέγαμε τζαμί γιατί ήταν. Εμεί είχαμε τζαμί. Ναι, είχαμε το Το, το τουρκικό, τους, ναι, ναι. που βγαίνανε και ψάλανε οι χοντζάδε. <laughs> και επειδή είναι έτσι ψηλό και βάζουμε το ένα τουβλάκι πάνω από το άλλο και το ρίχνει με μια μπάλα και μετά προσπαθεί να χτυπήσει του αντιπάλου σου με μπάλα. Γύρω. Αυτοί ταυτόχρονα κυνηγώντα εσύ αυτού προσπαθούν να βάλουν τα τουβλάκια το ένα πάνω στο το άλλο. Το Απίστευτο. Καλά, ήταν φοβερό το Ήταν και δύσκολο αυτό γιατί έπρεπε να τρέχει συνέχεια πάνω κάτω. Συνέχεια, συνέχεια. Αλλά συνέχεια. πάρα πολύ γεια Τώρα δεν ξέρω εδώ στην Αθήνα. Δεν το ξέρουν καν. Δεν το ξέρουν και δεν παίζουν τέτοια παιχνίδια τα παιδιά. Μιλάκια. Μιλά, βέβαια. Με αυτή την παλίτσα που έτσι ζε. Ναι, Άμα ναι. σου χτυπούσε στο, στο πόδι. Και και θυμάμαι, θυμάμαι πολύ τη γειτονιά μου γιατί ναι. είχα πολλά παιδιά εκεί που παίζαμε. Αλλά χαθήκαμε. Και θυμάμαι και το γήπεδο που πήγαινα και ήμασταν πολύ μικρά τότε στην Ενόργανη Ήμασταν από τέσσερα χρονών. Μα φωνάζανε οι προπονητέ. Ήταν κάτι τότε προπονητέ του Βόλεϊ και ερχόντουσαν να μα αγκαλιάζανε. Ήταν, ήμασταν σαν παιδιά του. Mm -hmm. Και του θυμάμαι αυτού του προπονητέ που ακόμα μπορεί να του δω και να με χαιρετήσουν. Θυμάμαι το γήπεδο πολύ χαρακτηριστικά. Το σχολείο δεν το θυμάμαι πολύ. Έχει καλή μαθήτρια με μπαμπά δάσκαλο που με έπαιρνε καμιά φορά και τα απογευ... τα, στα απογευματινά τα τμήματα να τα μάθω καλά τα γράμματα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θυμάμαι πολύ το γήπεδο και το παιχνίδι. Που... Το παιχνίδι, εγώ δεν προλάβαινα πολλά-πολλά. Ναι. Δεν προλάβαινα. Τη Σαββατοκύριακα που ήμουν λίγο πιο χαλαρή, μπορεί να έβγαινα στη γειτονιά και να έπαιζα. Ήχου και γεύσει. ε. Ήχουσε. Επειδή είμαστε πολύ με θάλασσα, αγαπώ πολύ τη θάλασσα. Mm -hmm. Και μένω και πολύ κοντά στη θάλασσα. Δηλαδή το βράδυ, σε ηρεμία. Έχει αυτό τον ήχο τη θάλασσα. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Ναι. Ο ναι, ναι, ναι. Σε ηρεμεί στο μυαλό και κοιμάσαι και, και τέλεια, α πούμε, στο ναι, σπίτι ναι, σου. Ναι. ναι. Γεύσει τα φαγητά τη μαμάς εννοείται, τα παραδοσιακά. Πίτε πίτες, φτιάχνουμε πάρα πολύ πάνω. Τα ξέρει. Mm -hmm. ε, πίτες με ό,τι φανταστεί με πράσα, με τυρί, με κοιμά, με... Εμείς που λέμε μπουγάζα με τυρί. Ναι, βέβαια. <laughs> ναι, ναι, ναι. Ε, Ξέρεις εσύ να μαγειρεύεις Ξέρω και πολύ καλά. Ναι, ξέρω να μαγειρεύω τα πάντα. Έχω μάθει από τη μαμά μου, που πάντα είναι λίγο πιο νόστιμα της μαμάς. <laughs> <laughs> πάντα. Αλλά ξέρω να μαγειρεύω... Είμαι πολύ καλή νοικοκυρά. Μπράβο. Και γλυκά και φαγητά. Γλυκά δεν κάνω γιατί τα τρώ, <laughs> Τα αποφεύγω, αλλά φαγητά είμαι πάρα πολύ καλή και ξέρω να κάνω τι όλε απ' έξω. Μπράβο, Πηγή. Αν τώρα ερχόταν ένα φίλο και έπρεπε να τον ξεναγήσεις... Στην πόλη μου? Στην πόλη σου. Πού θα τον πήγαινε, τι θα, θα έπρεπε οπωσδήποτε να δει. Ε, θα έπρεπε να δει το Δέλτα του Εύρου, mm -hmm. που είναι έξω από την πόλη, αλλά αξίζει. Ε, να τον πάω σε μια καλύβα του φίλου μου, του Βαγγέλη, και με, με τη βαρκούλα. Αυτή η εμπειρία πρέπει ο, 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 οποιοςδήποτε επισκεφτεί τα μέρη μας να τη ζήσει. Τι ε, είναι αυτή η καλύβα? Είναι... Αυτή η καλύβα είναι στο Γιαούραντα. Mm -hmm. Είναι μέσα στο, ποταμέ, στο ποταμό Εύρο. Mm -hmm. Έχουν φτιάξει κάποιοι άνθρωποι καλύβε. Μέχρι και ο Νάσης έχει καλύβα εκεί. Mm. Σε εμά, ναι. Και μπορεί να πα να μείνει, να διανεχθεί. Βεβαίω, βεβαίω. Είναι καλύβε που μπορεί να πα να μείνει. Είναι πάνω στο νερό. Από πίσω ακού το Χότζα. Έλα. Είσαι πολύ κοντά στα, στα σύνορα. Και πα με βάρκα. Δηλαδή, οδηγά περίπου 40 λεπτά. Παίρνει τη βαρκούλα ναι. και μέσα από το ποτάμι. Πηγαίνει και. Πολύ ωραίο. Ναι, αλλάζει. Ναι. Τη... Δεν έχει πάρκινγκ. Δεν διαβάζει με τη βαρκούλα και ανεβαίνει στα σκαλιά. Ναι, ναι, ναι. Έχω πάει. Ναι. Φαντάζομαι ότι τόσα χρόνια δεν. Είναι. Ο πατέρα μου πήγαινε. Είχαν καλύβα με του φίλου. Πηγαίνανε, ψήνανε, τρώγανε, μένανε και το βράδυ, ψαρεύανε. Εγώ πήγα πριν από δύο χρόνια πρώτη φορά και είναι φοβερή εμπειρία να το κάνει αυτό. Επίση, ε, έχουμε πολύ ωραία πόλη όσον αφορά την υποδομή. Δεν χάνεσαι ποτέ. Mm -hmm. Η διχοτόμηση είναι. Ε, κάθετη και ορθογόνια, οριζόντια, ο, οριζόντια και δεν χάνει ποτέ. Όποιο, μπράβο, ναι, <laughs> <laughs> δεν έχω πάει ποτέ. Και όποιο δρόμο και να πάρει, βγάζει παραλία. Και φυσικά το φάρο που είναι, <laughs> ναι, είναι το φάρο. χαρακτηριστικό τη Αλεξανδρούπολη. Τη πόλη. <laughs> ναι, ναι, ναι. Όπω έχει ξανθεί το ρολόι στην πλατεία. Μπράβο, εσείς έχετε το φάρο. Ακριβώς, ναι. ναι. <laughs> <laughs> και φυσικά, αν έχει την ευκαιρία, να πας στη Σαμοθράκη που είναι ένα υπέροχο νησί. Πολύ ενεργειακό και είναι δύο ώρε με το καράβι. Τα μουσικά σου ακούσματα ποια είναι? Έχεις κάποιο θρακιώτικο τραγούδι πολύ αγαπημένο που, που να σου φέρνει... Στέλιος πισμάνευσε. Α, η κατέβα στέριου μου κατέβα να σε παντρέψουμε. Αυτό, ναι. Και ένα πολύ ωραίο... τώρα αυτό δεν είναι θρακιώτικο, το καλό το έχεις πει και εσύ. Ποιο,

<Σι'> Έχουμε ακούσματα πολλά τέτοια Πολλά γιατί Για από τη Σμύρνη Ανατολική Και εμένα οι μου τουρκικά μπροστά μας Και για να μην... και τουρκικά Ναι γιαγιά μου θυμόταν για να και, να και ε? ναι, Για να <σχελίου> μην καταλαβαίνουμε <σχελίου> ήταν τρομερό Βέβαια ξέρω να χορεύω όλους στραγιώτικους χορούς τίποτα άλλο Πηγή μου να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι μαζί Μοιράστηκε στι ωραίε σου αναμνήσει. Κάναμε μια αναδρομή στη θράκη μα. Έτσι. Ε, Μοιράστηκε και όχι μόνο τι ωραίε αναμνήσει από τη θράκη, αλλά και όλη σου την αθλητική ζωή. Μα έδωσε μια ωραία γεύση. Ε, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης. Με μια δική σου καλύβα. <laughs> να φτιάχνει πίτε, να αρχόμαστε να τι τρώμε. Εννοείται αυτό. Και... και δική μου να μην έχω μπορείτε να βρείτε όποτε θέλετε. Εννοείται το κανονίζω. Και... Ό,τι έχει ονειρευτεί από εδώ και πέρα, σου εύχομαι να το πετύχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σου εύχομαι το ίδιο. Υγεία καταρχήν πάνω απ' όλα, γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας και όλα τα άλλα νομίζω έρχονται με θετική σκέψη. Είμαι η Μπέτι Μαγκύρα και ακούσατε το podcast «Τα παιδιά της Θράκης». Σε κάθε επεισόδιο έχω μαζί μου ένα γνωστό πρόσωπο από τις τέχνες και τα γράμματα από τον αθλητισμό, από τη μουσική σκηνή, ηθοποιούς, τραγουδιστές, συγγραφείς, που θα κάνουμε μαζί ένα κουίζ πατριδογνωσίας για την αγαπημένη μας γνωστή άγνωστη Θράκη. Θερμές ευχαριστίες στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης για την παραχώρηση του ερευνητικού υλικού. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Μια χορηγία της Raycap. 35 χρόνια στην παραγωγή καινοτόμων λύσεων. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.